το χρόνιο αίτημα των αθλητών με αναπηρία και της ομοσπονδίας τους ήταν η δημιουργία ενός κλειστού αθλητικού χώρου όπου θα μπορούν να προετοιμάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ιδιαίτερως τη χειμερινή περίοδο, αλλά και να διοργανώνουν μεγάλα γεγονότα φιλοξενώντας αθλητές από όλο τον κόσμο. Με την παρότριση και την έγκριση βεβαίως του Πρωθυπουργού της χώρας μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό παίρνει σάρκα και οστά, έχοντας ήδη μια στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη. Ήδη στο τραπέζι έπεσαν συγκεκριμένες προτάσεις. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα υπάρξει αυτοψία σε δύο συγκεκριμένους χώρους στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου έχουμε εγκαταλελειμμένες παλιές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και με τη διαβέωση της Περιφέρειας Αττικής και φυσικά και από τη δικιά μου πλευρά, θα κινηθούμε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, έτσι ώστε πολύ σύντομα ή το συντομότερο δυνατόν να έχουμε το αυτονόητο. Μια υποδομή, ένα χώρο που αθλητές που με περίσσευμα ψυχής τιμούν τη χώρα μας, παίρνουν διακρίσεις, φέρνουν μετάλλια, να έχουν το δικό τους το χώρο, το δικό τους το σπίτι, που θα μπορούν να προπονούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανεξάρτητα τις καιρικές συνθήκες. Είναι υποχρέωση να δώσουμε χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περίσσευμα ψυχής, που μπορεί να στερούνται. Σωματικής αρτιότητας, αλλά όμως από την άλλη έχουν το πάθος, τη δύναμη, το σθένος να προτάσουν τον αθλητισμό, την πατρίδα μας, την Εθνική Ελλάδος και να φέρουν μετάλλια και να φέρουν διακρίσεις. Και τους συγχαίρουμε γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε και θα κάνουμε τα πάντα. Σήμερα είχαμε τη μεγάλη τιμή να δεχτούμε από το Προεδρείο άτομα που αποτελούσαν μέλη της Ομοσπονδίας Ατόμων Άθλησης με Αναπηρία, με την παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την υποδομή εκείνη, ώστε να μπορούν να γυμνάζονται με ασφάλεια σε κλειστά γυμναστήρια και να συνεχίσουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά, να δοξάζουν την Ελλάδα μέσα από τη δική τους αθλητική δραστηριότητα. Μπορώ να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι από αυτή τη συνάντηση, διότι ήδη δύο χώροι έχουν επιλεγεί για διερεύνηση και αυτοί οι χώροι θεωρούμε ότι θα μπορέσει η Περιφέρεια, αλλά και πάντα με συνεργασία με το Υφυπουργό Αθλητισμού, να χρηματοδοτηθούν και να αποτελέσουν χώρο τελικά ενδυνάμωσης και γύμνασης των ατόμων με αναπηρία. Προχωράμε.